Κυρία Μαστοράκου, να ξεκινήσουμε από εσάς και να μας δώσετε μία εικόνα σε σχέση με τα κρούσματα που έχουμε σε σχολεία της περιοχής. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Η Πάτρα, η περιοχή όλη αυτό το χρονικό διάστημα έχει πάει πολύ καλύτερα. Έχουμε μία απορφόρτιση του επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά έχουμε κρούσματα στα σχολεία, τα οποία έχουν ανοίξει τουλάχιστον το Λύκειο, η Τρίτη Λυκείου. Αυτό μας προβληματίζει γιατί, ξέρετε, στην περιοχή μας έχουμε την έντονη παρουσία του Βρετανικού μεταλλαγμένου στελέχους. Δυστυχώς είχαμε και λίγες μέρες πριν και λίγους μήνες πριν έχουμε και νοσηλείες παιδιών στο νοσοκομείο, στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου του Ρίου. Και είμαστε τουλάχιστον προβληματισμένοι για αυτή την εξέλιξη. Θέλει μεγάλη προσοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα και από τους γονείς, ώστε στο παραμικρό σύμπτωμα να προστρέξουν σε διagnostικό εργαλείο, είτε στην αυτοδιάγνωση, είτε στο rapid test, στο μοριακό τεστ. Μάλιστα. Σαφώς τα self-test βοηθούν σε αυτή την αποφόρτιση που λέτε. Έτσι δεν είναι, ότι λίγο πολύ προφυλάσσονται περισσότερο τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον. Είναι έτσι? Θέλει μία ιδιαίτερη προσοχή, έχω να σας πω. Ναι. Πράγματι, είναι ένα εργαλείο, ναι, δημόσιας υγείας, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Και θέλει μεγάλη προσοχή όσον αφορά την ερμηνεία του, την αναφορά του. Και θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή στους γονείς. Όποιο πρόβλημα ερμηνείας υπάρχει, θα πρέπει να απευθύνονται στο θεράποντα γιατρό για περαιτέρω οδηγίες.